Πάμε να ακούσουμε τώρα το ραδιοφωνικό αμόκ του Άδωνη Γεωργιάδη για τον Κυριάκο Βελόπουλο και για τον Στέφανο Χίο με αφορμή τα Τέμπη. Τον μπάζο μας στα Τέμπη. Πάμε να τα ακούσουμε. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ συνεχώς μιλάνε για το έγκλημα του Δεμόν και τη συγκάλυψη. Ασταμάτητα. Και χθες μου έστειλε από τη γεωγραφιά ο κ. Μάτζιος, ένας γενικά ήπιος, ευγενής και αξιοπρεπής άνθρωπος κατά τα άλλα, είχε καραμέλα αυτές τις δύο λέξεις. Πενθυμίζω, η συγκάλυψη εδράζεται στο λεγόμενο μπάζωμα. Το μπάζωμα ήταν μια θεωρία, μια κατηγορία που πρώτος την έγραψε στην Ελλάδα ο Κυριάκος Βελόπουλος το Μάρτιο πέρσι, με αναπαρήγαγε σε σειρά από πρωτοσέλιδα μετά ο Στέφανος Χίος στο Μακελιό. Και σήμερα κάτι που ξεκίνησε ο Βελόπουλος και ο Χίος το συζητάμε στα σοβαρά στην Ελλάδα ως πραγματικότητα. Με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Στέφανε Χίο, ανεξαρτήτως της επίθεσης του πολιτικού, προσωπικού, δημοσιογραφικού χαρακτήρα του κυρίου Γεωργιάδη, εγώ θέλω να πω το εξής, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικός στέλεχος εμφανίζεται επισήμως και προσπαθεί να μας πει ότι δεν υπήρξε μπάζωμα. Με όποια σημασία, θέλω νομίζω να το πρέπει να το συνυπολογίσουμε, έχει αυτό την ώρα που έχουν ασκηθεί ήδη κάποιες διώξεις πλημελματικές για τον κύριο Αγοραστό. Δεν αμφισβητείτε το μπάζωμα. Έρχεται ένας υπουργός, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρξε μπάζωμα. Ο Βελόπουλος και ο Χίος τα λέγαν και τα λένε αυτά. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα όλο αυτό? Θα σας πω, είναι επικοινωνιακό το κόλπο. Προσπαθούν. Το βλέπουμε εδώ βέβαια τον μπάζο μας. Συγγνώμη κύριε Χίο, κύριε Γάκη. Βλέπουμε εδώ τα ντοκουμέντα. Βλέπουμε εδώ. Δεν αμφισβητείτε ότι υπήρξε μπάζωμα. Αλλά έρχεται ο υπουργός και λέει δεν υπήρξε. Ελάτε κύριε Χίο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η μία πλευρά είναι έλλειψη ψυχραιμίας. Εγώ βλέπετε είμαι πάρα πολύ ήπιος γιατί το απολαμβάνω. Απολαμβάνω έναν υπουργό της κυβέρνησης να στρέφεται ευθέως αφενός ενός πολιτικού, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτή την ώρα. Αύριο μπορεί να υπάρξει άλλος. Αυτή την ώρα όμως είναι ο μοναδικός που εκφράζει τη γνήσια λαϊκή πατριωτική δεξιά, αυτή που κέρδισε χθες το μεγάλο κομμάτι του πορτογαλικού λαού στις εκλογές της Πορτογαλίας. Σωστά. Βεβαίως. Και είναι έτοιμο, θέλει δεν θέλει ο κεντροδεξιός πρώτος να συνεργαστεί με το δεύτερο κομμάτι της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς να κάνει κυβέρνηση, το ID. Αν δεν θέλει, δεν θα κάνει κυβέρνηση. Άρα εδώ φαίνεται λοιπόν ότι έχει χαθεί ψυχραιμία από ένα μεγάλο μέρος της κυβέρνησης που φοβάται μήπως αυτό το κύμα του 12 φτάσει 17 και γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Δικαίωμά τους να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Εγώ εκφράζομαι ελεύθερα, ανεξάρτητα. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί να φτάσει 17 η ελληνική λύση. Μακάρι να φτάσει. Για να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν υπάρχουν άλλες πατριωτικές δυνάμεις που μπορούν να πάνε εκεί, εγώ είμαι μαζί τους. Αυτή την ώρα το μόνο οργανωμένο κομμάτι είναι εκείνο. Η λύση. Και δίνει λύση. Από την άλλη, σκέφτεται έξυπνο ο Γεωργιάδης. Κουτοπώνυρα μάλλον. Προσπαθεί να απομειώσει την έρευνα των Τεμπών, τη δημοσιογραφική έρευνα των Τεμπών, προβάλλοντας το Μακελιό και το Βελόπουλο, προσέξτε, με τη στάμπα δήθεν των συνωμοσιολόγων. Και ότι αυτή η στάμπα της συνωμοσιολογίας έχει γίνει σημαία από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή συμπαρασύρει ο Βελόπουλος και ο Χίος και την αριστερά και το ΠΑΣΟΚ σε θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε προσπαθεί να αφυπνίσει τα παλαιά αλλά όχι καινούργια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου των ομοφιλοφίλων αντανακλαστικά του γυρασμένου κομματιού των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και να πούν «Α, αφού το λέει ο Βελόπουλος και ο Χίος που είναι συνωμοσιολόγοι κατά τον κύριο Γεωργιάδη και το κάνει σημαία η αντιπολίτευση, είναι ψέμα». Καταλάβατε το μηχανισμό τους, το μηχανισμό τους. Εκεί προσπαθούν να το ποντάρουν. Αλλά δεν είναι συνωμοσιολογία. Ο κύριος Γεωργιάδης στερείται βασικών γνώσεων ποινικής δικονομίας. Βασικών γνώσεων της αυτοψίας και του πιο απλού εγκλήματος. Όταν φίλτατε, Άδωνη Γεωργιάδη,
γίνεται ένα έγκλημα, η αστυνομία πάει εκεί και βάζει κορδέλα. Αλλά πού να το ξέρεις εσύ ένας ποινικά και δικονομικά αστοιχείωτος υπουργός. Τη μόνη δικονομία που ήξερες ήταν να τσιρίζεις, να κραυγάζεις για να σε αθωώσουν από την υπόθεση Νοβάρτης. Αθωώθηκες, γιατί είχες καλούς συνηγόρους. Όταν γίνεται ένα έγκλημα, μπαίνει κορδέλα. Η κορδέλα δεν φεύγει αν δεν βρεθούν τα πολύτιμα στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν το έγκλημα. Μιλάμε για 57 νεκρούς. Η κορδέλα, ο στρατός, η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και η πολιτική έπρεπε να είναι μια εβδομάδα εκεί. Και ακούμε κάτι απίστευτα πράγματα κάποιων τερατουργημάτων πολιτικών, όπως είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Άκουγα, λέει, 6 ημέρες να ουρλιάζουν οι νεκροί. Γι' αυτό έπρεπε να σηκώσουμε τα βαγόνια και να καθαρίσουμε το μέρος. Έρχεται ο αγοραστός και λέει, φέραμε τους φορτωτές και τις μπουλντόζες με δική μας πρωτοβουλία. Βγαίνει ο περιφερειάρχης της πυροσβεστικής και λέει άλλα. Βγαίνει ο Κυρανάκης, επιτέλους πείτε μας ποια είναι η αλήθεια, και λέει ο υφυπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης, ναι, έπρεπε να γίνει αποκατάσταση. Είναι έγκλημα η αποκατάσταση. Απαγορεύεται εκ του νόμου. Κάποιοι έπρεπε να είναι ήδη φυλακοί. Αυτά δεν είναι συνωμοσίες, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη. Είναι οι στοιχειώδεις κανόνες της ποινικής δικονομίας. Ή τους ξέρεις ή δεν τους ξέρεις. Άι στο καλό, Χριστιανέ μου. Άι στο καλό, Χριστιανέ μου. Και μήπως θέτω το ερώτημα, θα δούμε και στη συνέχεια, δεν λέω ότι είναι αυτή η απάντηση. Μήπως ο κύριος Γεωργιάδης, παράλληλα με όλα αυτά που λες, Στέφανε Χίο, θέλει να στείλει και ένα μήνυμα στον κύριο αγοραστό, ότι μην ανησυχείς, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σε απαλλάξουμε. Κάτσε ήσυχος, μην λες πολλά, μην πάρ' το πάνω σου και εντάξει, με το πλημέλημα θα καθαρίσεις. Λέω. Εγώ βλέπω μια Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια που βρίσκεται σε γενική κατάσταση πανικού. Και αυτό γιατί διωγγώθηκε το θέμα με το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων, το οποίο έπεσε πάνω στην κάρα, στην κεφαλή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, σαν μπλάστρης. Είδαν οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το νομοσχέδιο και την ψήφιση του νομοσχεδίου, του εκτροματικού νομοσχεδίου, τα που συνέβησαν χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε μετά. Ναι, δεν το ανοίγω. Απλώς λέω, δεν είναι ξεκομμένα. Ναι. Συμφωνώ. Πρώτο νομοσχέδιο, οι ομοφυλόφιλοι. Η Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος της είναι αναστατωμένος. Έχουν φύγει πολλοί και έχουν πάει πιο δεξιά. Ελληνική λύση. Το δεύτερο είναι όλα αυτά που γίνονται με τα Τέμπη. Η ιστορία των Τεμπών ξαφνικά αναζωπηρώθηκε με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας μας και την κοινοβουλευτική παρουσία στη Βουλή του Βελόπουλου. Τι να κάνουμε τώρα.